τη δυνατότητα κατάργησης θέσεων, κλάδων ή ειδικοτήτων στο δημόσιο και τη δυνατότητα σύστασης θέσεων, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η ψήφιση του στις 19 Ιουλίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμείευση της δόσης ύψους 5,8 δισευρώ. Από το κείμενο του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι οι επόμενες απολύσεις θα γίνουν με υπουργικές αποφάσεις, καθώς εξουσιοδοτούνται πλέον οι αρμόδιοι υπουργοί να προβαίνουν στις κατά περίπτωση ενέργειες. Στο πλαίσιο της κινητικότητας επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων υπαλλήλων, η μεταφορά υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η επιλογή των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση της οργανικής τους θέσης διενεργείται μετά από αποτίμηση και μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Όσον αφορά τους σχολικούς φύλακες, καταργούνται οι θέσεις της ειδικότητάς τους και οι υπάλληλοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι με αναπηρία τουλάχιστον 67%, όσοι έχουν εξαρτώμενα μέλη με τέτοιου βαθμού αναπηρία, οι πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και όσοι έχουν σύζυγο που τίθεται σε διαθεσιμότητα με τον παρόντα νόμο. Καταργείται επίσης ο κλάδος της Δημοτικής Αστυνομίας την 23η Σεπτεμβρίου. Και λαμβάνεται μέρημνα για τους υπαλλήλους με βάση τα προαναφερθέντα κοινωνικά κριτήρια. Ο κατώτατος μισθός από το 2017 θα διαμορφώνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από διαβούλευση και εισήγηση του Υπουργού Εργασίας. Επίσης, το πολυνομοσχέδιο προβλέπεται η ενοποίηση της διαδικασίας ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών με τη δημιουργία ενιαίου κέντρου ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.